Από κάποια ημέρα και μετά ήμασταν πάλι καλά και είχαμε δώσει έμφαση στα άλλα θέματα υγείας που είχαμε, γιατί είναι θέμα επιβίωση για να μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στα απαιτητικά προγράμματα. Τώρα από εκεί και πέρα οι απόψεις δίστανται για τις απόψεις και όλα τα σχετικά, διότι μέσα σε συμβίωση 7 εβδομάδων εννοείται υποπίεση, εννοείται ότι αν θέλεις και σε βολεύει να βρεις πάτημα σε κάτι, το κάνεις. Προσωπικά, ναι, με έχουν ενοχλήσει διάφορα πράγματα, ας πούμε, δηλαδή δεν είμαι 100% συμβατός με διάφορα πράγματα, όμως αντιλαμβάνομαι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει πυρετό, έχει μόλυνση, έχει ταλαιπωρία, δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να πάει τουαλέτα, δεν κοιμάται βρεγμένος. Και ανάλογα από ποια γυάλα έχει βγει ο καθένας, γιατί είναι κάποιοι που είναι εκτός γυάλας, άλλοι είναι μέσα στη γυάλα, εννοείται ότι όσοι είναι μέσα στη γυάλα θα ακούσουμε και άλλη γκρίνια, άλλη μιζέρια, άλλο αυτό, χαχούχ, εκείνο, διάφορα πράγματα, τα οποία δεν είμαστε συμβατοί ή λίγο πιο σκληροί, ας πούμε. Όμως, μέσα στη μεγαλοκαρδία και στο ανοιχτό πρίσμα, αντιλαμβάνεσαι τον καθέναν γιατί μπορεί να έχει μια κακή στιγμή, ξέρω εγώ, ή 10 κακές στιγμές. Και από εκεί πέρα μετά το βλέπεις προσωπικά τουλάχιστον, έτσι δεν μιλάω για όλους, μιλάω για μένα. Το βλέπω διαφορετικά. Οπότε εκεί βλέπω τελείως διαφορετικά πράγματα. Εννοείται ότι είμαι ειλικρινής. Σκέφτομαι πριν μιλήσω πολύ, αλλά είμαι ειλικρινής 100% για να μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ καλά με τον εαυτό μου. Οπότε εννοείται ότι αρκετά πράγματα με έχουν ενοχλήσει από διάφορα άτομα και τα περισσότερα τα έχει η Βασιλική. Όμως το βλέπω τελείως διαφορετικά. Είναι θέμα ιεραρχίας, είναι θέμα σεβασμού, είναι θέμα ομάδας και ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε βγει νικητές μετά από 7 εβδομάδες. Και δεν θα το έβλεπα, μπορούσα να πιαστώ από πολλά πράγματα, δεν το έκανα. Είμαι καλά με μένα, είμαι ok και με τα παιδιά είμαι καλά. Αυτό είναι το παιχνίδι. Τώρα από εκεί πέρα, αν μπήκε συμφέρον, αν βολεύει, αν δεν βολεύει, αν βγήκε το οτιδήποτε αρνητικό, δεν είμαι ψυχολόγος και ούτε θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αισθάνομαι πολύ ωραία. Συζήτησα με τον Γιώργο. Συζήτησα με τον Λευτέρη, όπου είχε άποψη, την είπε και είχε και ένα επιχειρηματολόγιο πίσω από αυτό. Το οποίο το σεβάστηκα γιατί υπήρχε επιχειρηματολόγιο. Μίλησα μαζί του, είδαμε ότι τελικά ήταν θέμα οπτικής γωνίας και μια μικρή παρεξήγηση που στην ουσία δεν είχε ενημερωθεί για κάτι που είχαμε πει με την προηγούμενη ομάδα όταν πέρασε αρχή υγεία στα επόμενα χέρια. Δηλαδή κάποια πραγματάκια, δεν ξέρω, διόρθωσέ με Λευτέρη αν κάνω κάποιο λάθος. Όσο μπορέσαμε, έχουμε αφήσει κάποια πραγματάκια. Έχουμε αλλά αφήσει, ναι, λίγο συζήτηση, έχουμε αφήσει κάποια στιγμή. Έχουμε αφήσει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι συζητήσαμε κάποια πράγματα. Τώρα, πράγματα είναι, έτσι. Ναι. Okay. Με το Μάνο και τη Βασιλική δεν μπήκα στη διαδικασία, διότι δεν ένιωσα ότι υπήρξε σεβασμό στο επιχειρηματολόγιο που ψηφίστηκα και δεν ένιωσα να μπω, γιατί δεν ένιωσα ότι θα υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα ίσως. Δηλαδή, με δύο κουβέντες λύσαμε ό,τι είχαμε να πούμε με τον Γιώργο, όπως συμβαίνει μέχρι στιγμής. Με τον Λευτέρη προσπαθήσαμε να μιλήσουμε 3-4 φορές, μας είχαν διακόψει 3-4 φορές αντίστοιχα κτλ. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, είχαμε βρει κάποια πράγματα και νομίζω ότι η σχέση μας είναι και ακόμη καλύτερα, χωρίς να υπήρξε. Με όλα τα παιδιά θέλω να πω το εξής, ότι δεν έχουμε τσακωθεί με κανένα, δεν υπάρχει καμιά ένταση. Μιλάμε τώρα για τα δικά μας επίπεδα, ας πούμε, επικοινωνίας, έτσι. Το να μιλήσει λίγο πιο έντονα κάποια στιγμή, ή ο ένας ή ο άλλος, ή φέρε μου αυτό. Μετά τα δύο παιδιά, γιατί δεν μίλησες? Κάποια πράγματα είναι και ενεργειακά ίσως, είναι θέμα συντονισμού. Δεν βγήκε, δεν ξέρω, ένιωσα ότι δεν θα. Δεν ξέρω, δηλαδή ίσως ο Μάνος είναι λίγο πιο έντονος από αυτό που μπορώ να ανταπεξέλθω εγώ σε επικοινωνία, οπότε δεν μου βγήκε ίσως. Με τη Βασιλική, επειδή μέσα μου έχω αρκετές φορές έρθει κάπως σε δύσκολη θέση, ας πούμε, με διάφορους τρόπους της, λέω ας μην μπούμε στη διαδικασία, οκ, σεβαστώ, την εκτιμώ. Κοιτάζω όσο μπορώ να έχω τις ισορροπίες και όλα τα σχετικά αυτά που πρέπει και από εκεί πέρα κοίταζα για την ένωση για να πάμε σε εκείνο το κομμάτι. Τώρα βέβαια βγήκε αυτό το πράγμα, σεβαστό.